Δημήτρη Χατζιωσήφ, πάμε στον εκπρόσωπο τύπου του Αρχηγείου της Αστυνομίας. Καλή σας μέρα, κύριε Χρήστο Ανδρέου. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, κύριε Ανδρέου, γνωρίζουμε πως χθες κλιμάκιο του Τέλεμεσου βρέθηκε στην νομική υπηρεσία για την υπόθεση Άγγελου Περικλέους και αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, πάλι βρίσκονται στην νομική υπηρεσία. Φαίνεται πως η νομική υπηρεσία άναψε το πράσινο φως, ούτως ώστε η υπόθεση εξαφάνισης να καταχωρηθεί στο δικαστήριο ως φόνος εκ προμελέτης, με βασικό ύποπτο τον 24χρονο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι σήμερα μεταφέρεται ο φάκελος με όλο το παρτηρικό υλικό ενώπιον του Γενικού Εισαγγελέα. Δεν έχουμε όπως οποιοδήποτε αποτέλεσμα μέχρι αυτή τη στιγμή. Η συνάντηση αναμένεται να γίνει γύρω στις 12. Οπότε θα αναμένουμε να συζητηθεί το όλο θέμα, να μελετηθεί όλο το μαρτυρικό υλικό και από εκεί και πέρα θα λάβουμε τις ανάλογες οδηγίες. Πάντως, οι πληροφορίες οι δικές μας, κύριε Ανδρέου, λένε ότι η νομική υπηρεσία έχει ανάψει το πράσινο φως. Τώρα δεν θέλω να μας το πείτε εσείς. Και έμειναν κάποια διαδικαστικά, ούτως ώστε να υπογραφεί και από πλευράς νομικής υπηρεσίας αυτή η υπόθεση να καταχωρηθεί ως φόνος εκ προμελέτης. Τώρα, εάν και εφόσον ευσταθούν και ισχύουν οι δικές μας οι πληροφορίες και πάει η αστυνομία στο δικαστήριο και καταχωρήσει εναντίον του 24χρονου φόνο εκ προμελέτης, θα είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα, κύριε Ανδρέου. Σωστά? Θα είναι κάτι το οποίο πρώτη φορά θα συμβεί. Έχω την εντύπωση ότι έγινε ακόμα μια φορά, χωρίς να έχω οποιασδήποτε λεπτομέρειες. Φυσικά, κάθε υπόθεση είναι εντελώς διαφορετική. Θα πρέπει να διαβάζετε και να μελετάτε με τα δικά της δεδομένα και σύμφωνα με τις μαρτυρίες που υπάρχουν ενώπιον των ακριτικού φακέλου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως έχω πει, αναμένεται σήμερα να δούμε τις οδηγίες, ποιες οδηγίες θα υπάρχουν. Και από εκεί και πέρα, σύμφωνα και ανάλογα με τη μαρτυρία που θα κρατηθεί ενώπιον δικαστηρίου, να δούμε ακριβώς πώς προχωρούμε. Σίγουρα είναι δύσκολη η υπόθεση, αλλά όχι ακατόρθωτη. Ναι, θα το παλέψετε στο δικαστήριο. Εκεί θα δώσετε την τελευταία μάχη για αυτή την υπόθεση. Σίγουρα το δικαστήριο θα αποφασίσει κατά πόσο κάποιο πρόσωπο είναι ένοχο ή όχι για οποιοδήποτε αδίκημα. Πότε αναμένονται τα υπόλοιπα στοιχεία από τις έρευνες της αστυνομίας, ό,τι αφορά και τα τηλεπικοινωνιακά δεδομένα και τις εξετάσεις που έγιναν και λήφθηκαν δείγματα από τη σκηνή όπου βρέθηκε το όχημα? Κάποια δεδομένα ήδη υπάρχουν εντός του ανακριτικού φακέλου, όμως δεν έχω οποιασδήποτε λεπτομέρειες για να μπορούμε να αναφερθούμε. Εν πάση περιπτώσει, είναι δεδομένα τα οποία τη δεδομένη στιγμή δεν θεωρώ πως δεν θα ήταν ορθό να δοθούν στη δημοσιότητα. Θα αναλυθούν σήμερα στην νομική υπηρεσία όλο το μαρτυρικό υλικό, όπως είπαμε, για να δούμε πώς θα προχωρήσει. Άρα υπάρχουν και αυτά τα επιπλέον στοιχεία, τα οποία προφανώς οδήγησαν την αστυνομία στο να καταθέσει αυτό το αίτημα ενώπιον του Γενικού Εισαγγελέα, κύριε Ανδρέου, για να καταχωρηθεί η υπόθεση του φόνου εκ προμελέτης. Ακριβώς. Μάλιστα. Λοιπόν, ελάτε τώρα να δούμε τι γίνεται με τον 25χρονο για την δολοφονία της 35χρονης Ουκρανής. Συνεχίζεται τις έρευνες και ζητήθηκε και η συνδρομή αυτής της δικοινοτικής ομάδας για το έγκλημα μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και κατεχομένων. Έχει προκύψει οτιδήποτε, γιατί λέγεται ότι ο 25χρονος αμέσως μετά την διάπραξη του φανικού από την ίδια κιόλας στιγμή προσέτρεξε και διέφυγε προς τα κατεχόμενα, κύριε Ανδρέου? Ναι, είναι αλήθεια. Οι ενδείξεις που έχουμε, όπως είπαμε και χθες, είναι ότι ο ύποπτος ενδεχομένως αυτή τη στιγμή να βρίσκεται σε περιοχές που δεν ελέγχονται από τη Δημοκρατία. Δυστυχώς, μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει εντοπιστεί. Οι εξετάσεις φυσικά συνεχίζονται με δικούς ρυθμούς, λαμβάνονται καταθέσεις. Προσπαθούμε να στοιχειοθετήσουμε την υπόθεση, να καταλήξουμε τουλάχιστον να διαπιστώσουμε το κίνητρο και τις συνθήκες κατά από τις οποίες έγινε αυτό το σοβαρό περιστατικό, το σοβαρό έγκλημα. Και όπως έχω πει, οι εξετάσεις συνεχίζονται για να δούμε πώς το κίνητρο βασικά, το οποίο μας απασχολεί ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή. Είναι δύο τα σενάρια. Το ένα είναι να μην ήθελε να καταβάλει ένα ποσό το οποίο όφιλε στην 35χρονη και το δεύτερο ήταν το αρχικό του κίνητρο να πάρει πράγματα ή να την ληστέψει. Και ενδεχομένως να υπήρξε και ένα σχεδιασμός της όλης υπόθεσης πριν από την διάπραξη του εγκλήματος. Δεν έχει διευκρινιστεί το κίνητρο αυτή τη στιγμή, οπότε εμείς διερευνούμε όλα τα ενδεχόμενα. Κύριε Σωκράτους, αντιλαμβάνεστε, θα πρέπει να διερευνηθούν όλα ώστε να μπορέσουμε μέχρι να τουλάχιστον να καταλήξουμε στο κίνητρο, δηλαδή το τι ακριβώς συνέβηκε και κατέληξε, προχώρησε ο δράστης σε αυτή την εγκληματική ενέργεια. Ναι. Δεν ξέρουμε δηλαδή αν πήρε χρήματα μαζί του από την 35χρονη. Όχι, ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει αυτό. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Ανδρέου, και σε μια τρίτη υπόθεση, ενώπιον δικαστηρίου ο φερόμενος ως απαγωγέας των δύο ανήλικων παιδιών, κύριε Ανδρέου, που έγινε κατορθωτή σύλληψη του χθες από τα μέλη της δύναμης.
Ναι, ήταν μια υπόθεση η οποία καταγγέλθηκε κοντά μας και έγινε το συγκεκριμένο περιστατικό στις 20 του περασμένου μήνα, όταν το βράδυ της συγκεκριμένης μέρας είχαμε γίνει δέχτες μιας καταγγελίας από δύο ανήλικα παιδιά στην παρουσία των γονιών τους, ότι το ίδιο βράδυ για περίπου 2-3 ώρες ένα άγνωστο πρόσωπο τους είχε περιορίσει σε συγκεκριμένο πάρκο στη Λευκοσία, τους είχε κλέψει τα κινητά τους τηλέφωνα και τους ζητούσε κάποια χρήματα στο τέλος της μέρας. Όταν αφέθηκαν ελεύθερα, προχώρησαν σε καταγγελία. Είχαν δώσει στην αστυνομία κάποιες περιγραφές του συγκεκριμένου προσώπου, το οποίο, όπως έχω πει, ήταν άγνωστο προς αυτούς. Εξεκίνησε από την πρώτη στιγμή μια επιχείρηση όσον αφορά τον εντοπισμό του προσώπου αυτού, ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές ώρες στο συγκεκριμένο πάρκο. Να πούμε ότι η βοήθεια ήταν οι πολίτες, οι οποίοι σε κάποια στιγμή, όταν ζητήθηκε η βοήθειά τους στο συγκεκριμένο πάρκο, είχαμε εξασφαλίσει και είχαν παραδώσει στην αστυνομία μια φωτογραφία όπου υπήρξαν υπόνοιες ότι πρόκειται για το συγκεκριμένο πρόσωπο. Χθες το πρωί, γύρω στις 10, ένα μέλος μας, το οποίο βρισκόταν εκεί εκτός υπηρεσίας, μέλος του ΤΑΕ Λευκοσίας, είχε εντοπίσει ένα πρόσωπο το οποίο ανταποκρινόταν στην περιγραφή και έφερε και τα ίδια παπούτσια όπως είχαν δώσει στην περιγραφή τους τα δύο παιδιά. Εκεί στον ίδιο χώρο του πάρκου που ισχυρίζονται ότι τους είχε περιορίσει. Ναι, στο ίδιο πάρκο. Κλήθηκαν ενισχύσεις. Το πρόσωπο αυτό μεταφέρθηκε, οδηγήθηκε στο ΤΑΕ Λευκοσίας και στη συνέχεια συνελήφθηκε στη βάση δικαστικού εντάλματος για τα δικήματα τα οποία οδηγήθηκε και σήμερα ενώπιον δικαστηρίου, όπου εξασφαλίστηκε διάταγμα προσωποκράτησης του για περίοδο 8 ημερών. Να πούμε ότι από έρευνα που έγινε στο χώρο που διαμένει, εντοπίστηκε ακόμα ένα μπουφάν, το οποίο επίσης φαίνεται να ανταποκρίνεται στην περιγραφή που είχαν δώσει τα παιδιά αρχικά, ενώ ο ίδιος ανακρινόμενος αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη. Μάλιστα, κύριε Ανδρέου, σας ευχαριστώ. Πριν να κλείσουμε, υπάρχει κάτι σε αυτή την ιστορία που από την αρχή έτσι είχε ξενήσει κάπως την αστυνομία, κύριε Ανδρέου, σε ό,τι αφορά το τι ανέφεραν οι ανήλικοι? Ναι. Εντάξει, για να είμαστε ειλικρινείς, υπήρχαν κάποιες πληροφορίες, κάποιες λεπτομέρειες, οι οποίες έχριζαν περισσότερες διερεύνησεις, να το πούμε αυτή την, αυτή την πλευρά. Αλλά, όπως έχω πει, οι ισχυρισμοί τους ήταν τέτοιοι που μας οδήγησαν στο να προχωρήσουμε σε αυτές τις έρευνες, γιατί λαμβάνεστε, είναι σοβαρό θέμα το κάποιο ένα πρόσωπο να περιορίζει, το οποίο συνιστά και απαγωγή όταν περιορίζει κάποιο πρόσωπο, ειδικά ανήλικα παιδιά σε δημόσιους χώρους με αυτόν τον τρόπο. Οπότε, όπως έχω πει, από την 20 του μήνα γινόταν αυτή η επιχείρηση και παραλαμβάνω ξανά ότι ο εντοπισμός του δράστη προήλθε μετά από βοήθεια συγκεκριμένων πολιτών και τους ευχαριστούμε για δημοσία. Μάλιστα. Λοιπόν. Κύριε Ανδρέου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μένει τώρα να δούμε εντός της ημέρας τι θα γίνει και με την μεγάλη